Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου ή την Ευρώπη της ειρήνης. Αν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακρίβειας και της φτώχειας ή μια Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης διανομής του παραγόμενου πλούτου. Αν θέλουμε την Ευρώπη των τραπεζών, των πολυεθνικών ομίλων, των μνημονίων και του συμφώνου σταθερότητας ή μια Ευρώπη της ισότιμης συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των λαών. Και η απόφαση μας είναι κρίσιμη, γιατί το Ιερατείο των Βρυξελών έχει ήδη χαράξει την αντιλαϊκή του πορεία. Έχει αποφασίσει, ανάμεσα στα άλλα, τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία και την επιβολή του νέου συμφώνου σταθερότητας, που και τα δυο μαζί φέρνουν λιτότητα και βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, φέρνουν αύξηση των φόρων και νέα χαράτσια, προκειμένου έτσι να μπορέσουν να εξοφληθούν οι ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που δίνονται στην Ουκρανία, αλλά και στους επιχειρηματικούς ομίλους που ξεκοκαλίζουν κυριολεκτικά τα δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών ταμείων. Με τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δώσαμε κοινούς αγώνες στην Ευρωβουλή το διάστημα 2014-2019, όταν και εγώ συμμετείχα ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Κοινούς αγώνες για τις γερμανικές αποζημιώσεις, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων αδελφών μας, για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αγώνες ενάντια στη λιτότητα. Θέματα σημαντικά, θέματα τα οποία συνέχισαν να παλεύουν στην Ευρωβουλή και στην παρούσα θητεία οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που σήμερα όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζει. Απέναντι λοιπόν στον ευρωμονόδρομο της φτώχειας και της ακρίβειας, του πολέμου και της ξένης εξάρτησης, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα και της αντίστασης. Ο δικός μας δρόμος. Γι' αυτό στις ευρωεκλογές του Ιούνιου λέμε όχι στην ανάλγητη κυβερνητική πολιτική. Λέμε όχι στα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Λέμε ναι στο αγωνιστικό ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για να έχουμε ισχυρό κουκουέ στην Ευρωβουλή, όπου παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, αλλά και στους δρόμους, όπου ανατρέπονται οι αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποφασίσει να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που έχει ανάψει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει την Ουκρανία μόνο την τελευταία διετία με το αστρονομικό ποσό των 98,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα έχει δρομολογήσει και την καταβολή άλλων 44 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη τριετία. Όμως, για να βγει ο ματωμένος λογαριασμός της Ουκρανίας, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν τους ευρωπαϊκούς λαούς να πληρώσουν αυτή τα σπασμένα, βάζοντας πλάτη στην πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να αναθεωρήσουν το δρακόντιο σύμφωνο σταθερότητος, επιβάλλοντας ακόμη πιο σκληρά μέτρα. Για την Ελλάδα, στην οποία το δημόσιο χρέος για το 2023 έφτασε στο 160% του ΑΕΠ, αυτό σημαίνει νέα μέτρα για μείωση των δημοσίων δαπανών, που κανονικά θα πήγαιναν στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική πρόοδο και στην κοινωνική πρόοδο και στην ενίσχυση του ασφαλιστικού συστήματος. Σημαίνει νέους φόρους και χαράτσια, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου έτσι να βγουν τα νέα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ως γνωστόν πάνε αποκλειστικά για την εξόφληση του δίθεν δημοσίου χρέους. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δίθεν δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός γενναίες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Κι όμως, ενώ δίθεν λεφτά δεν υπάρχουν, ο κύριος Μητσοτάκης το παίζει large και αποφάσισε να εξοφλήσει πρόωρα τα δίθεν δάνεια προς τους Ευρωπαίους τοκογλύφους δανειστές. Έτσι εξόφλησε πρόωρα τη δανειακή δόση του 2025 και έδωσε 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφάσισε να εξοφλήσει πρόωρα και τις δανειακές δόσεις για το 2026, για το 2027, για το 2028 και για το 2029. Δηλαδή βρήκε συνολικά 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ
για να εξοφλήσει πρόωρα τους Ευρωπαίους δανειστές για μια πενταετία. Αλλά δεν έχει, λέει, κονδύλια για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης στο δημόσιο ή για το 13ο και 14ο μισθό, που όλα μαζί κοστίζουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό θα πει φιλολαϊκή πολιτική, αλλά Μητσοτάκη. Επομένως, κύριε Μητσοτάκη, λεφτόδεντρα υπάρχουν, αλλά μόνο για τους τοκογλύφους δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όμως το άκρο νάωτον της κυβερνητικής πρόκλησης αφορά τις 4 συστημικές τράπεζες, οι οποίες εμφάνισαν για το 2023 κέρδη 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προσέξτε, ζητούν τώρα άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διανύμουν μέρισμα στους μετόχους. Και γιατί ζητούν άδεια? Διότι κανονικά δεν δικαιούνται να διανύμουν μέρισμα, μιας και ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρος τον οποίο οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο έχει φτάσει στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οι τράπεζες σχεδιάζουν φέτος να μοιράσουν 870 εκατομμύρια ευρώ για μέρισμα στους γνωστούς αγνώστους ραντιέριδες και στα κερδοσκοπικά φαντς και κοράκια, την ώρα που χρωστάνε φόρους στο δημόσιο 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι κοινωνική πρόκληση. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Υπάρχουν λοιπόν και άλλα λεφτόδεντρα, κύριε Μητσοτάκη. Και είναι ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών ύψους 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πλην όμως την προκειμένη περίπτωση, κατά το κοινό συλλεγόμενο, κύριε Μητσοτάκη, ποιείται την νήσαν. Άλλο, ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο. Έχει μνήμη και κρίση. Για το λόγο αυτό ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου θα μαυρίσει τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και θα στηρίξει μαζικά και αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Γιατί ξέρει ότι μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί ακόμη πιο πολύ το μέτωπο αντίστασης κατά των αντεργατικών και αντικοινωνικών μέτρων που δρομολογεί το νέο σύμφωνο σταθερότητος. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί δυνατά και αγωνιστικά, στηρίζοντας το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Γεια σας και με την νίκη. Πάμε δυνατά.